Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Να πούμε ένα σε όλη τέλεια, άλλο ένα true story κοντά σας. Όπως ψηφίσατε, βλέπετε και στην οθόνη. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω τη μικρή ιστορία που έπιασα δουλειά. Λοιπόν, έψαχνα για δουλειά εγώ το 2001. Ήμουνα σε φάση ότι ξέρεις κάτι ρε φίλε, δεν θέλω λεφτά από τους δικούς μου γάμωτο. Θέλω να πάρω πράγματα δικά μου, ξέρετε, τότε ήμουνα 18 μισό σε ηλικία και είπα, εντάξει, λεφτά από τους δικούς μου να σκάσω μύτη και να τους ζητάω συνέχεια, όχι, έχω και τη σχολή μου. Οπότε να πιάσω μια δουλίτσα, να έχω βασικά μύτη για να ζητάω χρήματα, δεν παίζει. Τέλος πάντων, δούλευε η μητέρα μου στη εταιρεία που δούλευε και μου λέει, αφού θες δουλειά, θα μιλήσω εγώ στο διευθυντή, να φωνάξω τον περιφερειακό για να δούμε τι θα γίνει. Οκ. Ούτε βιογραφικό τίποτα, έτσι. Τι βιογραφικό να έχεις 18 χρονών. Τέλος πάντων, λέει η μητέρα μου, μίλησε στον διευθυντή μου, θα έρθει τάδε μέρα, ήταν κοντά Χριστούγεννα. Απλά είμαι λίγο μπερδεμένος, ήταν 8 με 9 Δεκεμβρίου του 2001 ή 18 με 19 Δεκεμβρίου. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, μου λέει η μάνα μου, ας πούμε ότι είναι 18 Δεκεμβρίου, μου λέει, έλα στο κατάστημα, γιατί είναι ο περιφερειακός εδώ, και να μιλήσεις, πόσο μου λέει τι θα πεις, γιατί μου είπε 5 πράγματα, ξέρω εγώ, για δουλειά και αυτά, η μάνα μου, και ετοιμάστηκα. Εδώ είναι το γέλιο. Ετοιμάστηκα. Τι φοράγα? Ένα σκισμένο τζιν. Γόνατα, ξέρω εγώ, λίγο ξεθοριασμένο. Τα λάνια καταλαβαίνουν τι εννοώ. Φόρεσα μία μπλούζα του Παναθηναϊκού και το κασκόλ. Καρφάκι το μαλλί, φύγαμε. Μπαίνουμε στο μαγαζί, ο περιφερειακός με το διευθυντή πρέπει να τα στο γραφείο. Δώστε μου ένα λεπτό. Ο διευθυντής με τον περιφερειακό πρέπει να τα στο γραφείο. Με βλέπει η μάνα μου και κάνει αυτό. Ποιο είναι το πρώτο wow? Τέλος πάντων, φεύγει η μητέρα μου από το πόστο της, φωνάζει το διευθυντή και τον περιφερειακό και βλέπει στο βλέμμα τώρα του διευθυντή κατακόκκινος, τον περιφερειακός. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μου λέει, πώς σε λένε, κατευθείαν ο περιφερειακός. Φίλιππος Μπεργκίνης, είμαι ο γιος της κυρίας Ανθούλας. Μου λέει, το ξέρω. Με ξανακοιτάει από πάνω μέχρι κάτω και μου λέει, όντως θες να δουλέψεις? Τον κοιτάω και του λέω, αν δεν ήθελα να δουλέψω, δεν θα ερχόμουν καν. Απλά, με ξανακοιτάει περιέργεια. Κοιτάζει λίγο τη μάνα μου. Και λίγο άρχισε να μου φεύγει η μαγκιά, γιατί αναρωτήθηκα και λέω, τώρα άμα πούν τίποτα στη μάνα μου και το διώξουνε, εγώ θα φταίω. Τέλος πάντων, μου λέει και βλέπω, τι ομάδα είσαι? Γελάω εγώ και λέω, ό,τι φαίνομαι, Παναθηναϊκάρα. Μου λέει, κοίταξε,
πριν συνεχίσουμε, θέλω να μου πεις αν έχεις όρεξη για δουλειά. Και γιατί θέλεις να δουλέψεις μέσα στο μαγαζί αυτό τώρα. Ενώ και του λέω και είναι περιφερειακή, ακούστε. Όπως σας είπα πριν, του λέω, αν δεν ήθελα να δουλέψω, δεν θα ερχόμουν. Δεύτερον, του λέω, έχω όρεξη. Εννοείται ότι έχω όρεξη. Είμαι σε μια ηλικία, του λέω, που θέλω τα δικά μου φράγκα. Όπως σας το λέω, έτσι του το είπα. Σε περίπτωση, του λέω, που δεν ανταπεξέλθω, θα φύγω μόνος μου. Με ξανακοιτάει, μου λέει, ωραία. Θα πεις ζήτω Ολυμπιακός και θα πιάσεις δουλειά. Και του λέω, τι, δεν πιάνω ποτέ, πάω να φύγω. Έλα εδώ, μου λέει, έλα εδώ. Δευτέρα πρωί θα πάω στον κύριο Τάδε, στο Τάδε κατάστημα, να μιλήσετε και να πεις ότι είμαι από μένα. Αλλά δεν θα πας έτσι, γιατί άμα πας έτσι, τελείωσες. Εντάξει, του λέω. Σας ευχαριστώ πολύ, του δίνω το χέρι, φεύγω. Εν τω μεταξύ, εγώ όταν πήγαινα προς τα εκεί είχα φάει κάτι σουβλάκια. Ούτε καν είχα πλύνει τα χέρια μου, τέλος πάντων. Φεύγω. Δευτέρα πρωί βρίσκομαι στο κατάστημα που μου είπε. Συναντώ τον διευθυντή, μου λέει Φίλιππος Βεργίνης, και λέω μάλιστα. Μου λέει κοίταξε. Μου είπε ο περιφερειακός πέντε πράγματα. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα πάει το καμισάκι, τζιν παντελονάκι μαύρο. Ωραίος κύριος, το μαλλί ίσιο πίσω με ζελέ και πήγα. Και λέω, ναι, σας είπα, βάζω στίγμα ότι η εικόνα μου δεν ήταν αυτή που βλέπετε τώρα. Και μου λέει, κοίταξε να δεις. Εδώ έχει πάρα πολλή δουλειά, θα τα καταφέρεις, μου λέει, στο τμήμα των κατεψυγμένων. Ενώ και εδώ θα τα καταφέρω όπου με βάλετε. Εάν δεν τα καταφέρω, δηλώνω παραίτηση και φεύγω στο λόγο μου. Μου λέει, είσαι σίγουρος? Και του λέω, ναι. Αυτό ήταν, παιδιά. Σε δύο μέρες με πήρε για δουλειά. 8 ώρα το πρωί ήμουν εκεί. Και σας μιλάω εν βάθη καρδίας, είμαι ακόμα εκεί. Είμαι ακόμα εκεί, κοντεύω 21 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω, γιατί έχω δει στο κανάλι μου ότι με βλέπετε από 25 έως 44 ετών ηλικίες, δεν θέλω να κάνετε αυτά που έκανα εγώ. Εγώ ήμουν σε μια βάση αλυταρία τότε, σε εισαγωγικά αλυταρία. Μην κάνετε το ίδιο. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι μπορείτε να αντιγράψετε αυτό που είπα στο διευθυντή όταν πήγα στο κατάστημα μετά τον περιφερειακό. Ότι ναι, έχω όρεξη για δουλειά και αν δεν τα παξέλθω θα φύγω αμέσως. Αυτό μπορείτε να το πείτε. Αλλά να το νιώθετε και να το πράξετε αυτό που θα πείτε. Να είστε αληθινός. Εμένα ο διευθυντής με τσέκαρε τους πρώτους δύο μήνες, ναι, είχαμε κάποια προβλήματα. Εντάξει, ήμουν πιτσερικά, είχα λίγο το μυαλό μου στα κάγκελα, αλλά με είχε φωνάξει στο κάτω και μου είχε πει: ξέρεις κάτι, είσαι αργός, δουλεύεις πολύ, αλλά θέλω το μυαλό σου να είναι εδώ γιατί θα φύγεις. Μου το ξεκαθάρισε κατευθείαν. Σας πληροφορώ μετά από 3 χρόνια, ούτε 3, δεν θα είναι να με κάνει υπεύθυνο. Λοιπόν, να το παν. Πιστεύω εγώ για να βρεις δουλειά, εκτός από το να έχεις βίσμα, δυστυχώς υπάρχουν σε πάρα πολλά πράγματα αυτό, να έχεις βίσμα, έτσι. Αλλά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Να είσαι αληθινός αυτά που θα πεις, θα πεις αυτά που νιώθεις. Ναι, γουσάρω να δουλέψω, γι' αυτό είμαι εδώ. Τέλος, έχω ανάγκη για δουλειά. Ναι, όλοι δουλεύουμε για τα λεφτά, δεν δουλεύουμε για κάτι άλλο. Αλλά έχω γουστάρω και λέω να δουλέψω. Άμα μιλήσεις έτσι όμορφα και ωραία, έχεις τουλάχιστον 6 στις 10 πιθανότητα να πιάσεις δουλειά. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Γιατί είμαι τόσα χρόνια σε αυτή την εταιρεία και πραγματικά έχει τύχει να ακούσω, ρε παιδί μου, άτομα που έρχονται στο μαγαζί για δουλειά και είναι κάποιοι που μου λέγανε ναι, εντάξει και θα προσπαθήσω καλά και δεν τους έχουν πάρει ποτέ. Έχω ακούσει όμως να λένε ότι ναι, θα δουλέψω, έχω ανάγκη για δουλειά. Αυτό είπα και κάνω δύο προβληματάκια τους και τους πήρανε. Λοιπόν, για μένα πρέπει να είσαι ο εαυτός σου
και να κάνεις πράξη όντως αυτά που λες. Και να τα νιώθεις αυτά που λες. Να κοιτάς τον άλλον στα μάτια όταν τα λες. Γιατί έχω δει ανθρώπους να κοιτάνε κάτω, να κοιτάνε αριστερά, να κοιτάνε δεξιά, να κοιτάνε απελπισμένοι. Όχι. Θα πας με το χαμόγελο σου, όποιο και αν είναι αυτό, και θα πεις ότι έτσι και έτσι. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία μου, πώς έπιασα δουλειά. Έτσι, στον τίτλο βλέπετε η πρώτη μέρα. Όχι. Πότε δεν το βάλω στον τίτλο. Η μέρα που έπιασα δουλειά. Ή η μέρα που έπιασα δουλειά. Αυτό. Γιατί το πώς μου θυμίζει την εκπομπή μου την άλλη και δεν θέλω. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία μου, παιδιά. Αν θέλετε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Τσάμπα είναι. Ένα τακτινούτο θερμίδε σκέτε. Άμα δεν κάνε και ένα like και τα λέμε σύντομα σε επόμενο βίντεο. Τα φιλιά μου, γεια σας.